το ρεπορτάζ είναι αλήθεια ότι αναφέρεται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν τελειόμενες δημοσκοπήσεις, τις οποίες παρακολουθεί ο κ. Βενιζέλος. Και ενώ, ας πούμε, το 2014 ήταν ο πιο εντός εισαγωγικών μισητός πολιτικός, η στήριξε κομβικές επιλογές των τελευταίων ετών, όταν από τότε που ανέλαβε υπουργός οικονομικών και στη συνέχεια αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά, είναι τέτοιες που τον κάνουν να πιστεύει τους συνεργάτες του ότι έχει πια ένα συνεχό ακροατήριο, όλο και περισσότεροι τον ακούν και αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα των σπουδαίων πολιτικών που υπηρέτησε. Πάνω σε αυτό, σε αυτό το καμβά, συνθέτεται και ένα σενάριο που θα τον ήθελε να προχωρεί ο ίδιος στη δημιουργία ενός χώρου. Ο ίδιος πάντως δεν ανοίγει τα χαρτιά. Φαίνεται σαφέστατα να είναι αποστασιοποιημένος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Έχει και ένα θεωρητικό, ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο κινείται. Λέει ότι αν το νέο κόμμα είναι κεντροαριστερό, αυτό που λένε περισσότερο στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, τότε αυτόματα αφήνει το χώρο του κέντρου, αφήνει χώρο στο χώρο του κέντρου, ώστε η κεντροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας να μπορέσει να το κατακτήσει. Και υπενθυμίζει